Μια σπάνια συλλογική νομική δράση κατά του γαλλικού κράτους προειδοποιούν ότι θα αναλάβουν 6 μη κυβερνητικές οργανώσεις, θέλοντας να το αναγκάσουν να αντιμετωπίσει τις συστηματικές πρακτικές διακρίσεων από την αστυνομία. Οι οργανώσεις, μεταξύ των οποίων είναι η Human Rights Watch και η Διεθνής Αμνηστία, κατηγορούν τη γαλλική κυβέρνηση ότι παραβιάζει το θεσμικό της ρόλο και δεν σταματά τους ρατσιστικούς ελέγχους αστυνομίας, μια πρακτική που θεωρούν ότι είναι διαδεδομένη και βαθιά ριζωμένη στην αστυνόμευση. Η αντίληψη του ελέγχου ταυτότητας είναι ταπεινωτική. Είναι ταπεινωτικό να ελέγχεται όχι μόνο λόγω της αφρικανικής ή της αραβικής καταγωγής κάποιου, αλλά και να ελέγχεται τακτικά, μια φορά, δύο φορές την ημέρα, πέντε φορές τη βδομάδα. Πολλαπλές είναι εδώ και καιρό οι ρατσιστικές πρακτικές αστυνομικών ομάδων κατά προσώπων που έχουν διαφορετικό κοινωνικό προφίλ ή χρώμα δέρματος. Το ποτήρι φαίνεται να ξεχύλισε στα τέλη Νοεμβρίου της περασμένης χρονιάς, όταν ένας μαύρος μουσικός παραγωγός συλλογοποιήθηκε άγρια και εξυβρίστηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Κάθε φορά που κάποιος λέει ότι υπάρχουν φυλετικά προφίλ, οι πολίτες βάζουν αυτές τις κατηγορίες σε ένα μεγάλο κάδρο. Όχι, η αστυνομία δεν κάνει διακρίσεις και όχι, η αστυνομία δεν κάνει φυλετικά προφίλ. Μεταξύ των αλλαγών που ζητούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι η ρητή απαγόρευση των ελέγχων ταυτότητας που προκαλούν διακρίσεις, η εισαγωγή ειδικών κανόνων για τον έλεγχο ανηλίκων και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για τους ελέγχους ταυτότητας.